Τα Χανιά είναι κτισμένα στη θέση του μινωικού οικισμού Κυδωνία. Η παράδοση θέλει την πόλη να αποτελεί σύμβολο συμβίωσης μεταξύ όλων των φυλών, ακόμη και των πιο διαφορετικών. Τα δύο τελευταία χρόνια η παράδοση αυτή άλλαξε από μια σειρά ρατσιστικών επιθέσεων εναντίον μεταναστών, αριστερών, μιας δασκάλας, αλλά κυρίως με τον εμπρισμό της Εβραϊκής Συναγωγής. Όταν ο διευθυντής της Εβραϊκής Συναγωγής Έτς Χαΐμ στα Χανιά, Νικόλας Χανάν Σταυρουλάκης, έμαθε ότι έβαλαν φωτιά στο ιστορικό κτίριο, πρώτη σκέψη ήταν ότι πίσω από τον εμπρισμό είναι ακροδεξιοί νεοναζί. Τον παραξένεψε όμως το γεγονός ότι δεν γράφτηκαν καθόλου συνθήματα. Που μπορούσαν να είχαν γράψει είναι εδώ ή μέσα στο ΜΚΠ ή απάνω στους τοίχους της συναγωγής. Αυτό ήταν ελεύθερο. Η πυρκαγιά στη συναγωγή κατέστρεψε ένα πλούσιο υλικό που δεν αφορά μόνο την εβραϊκή κοινότητα, αλλά την ίδια την ιστορία της πόλης. Η ζημιά στο αρχείο ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Ποιοι θα είχαν συμφέρον από τον εμπρισμό? Στον τύπο θα γραφούν πολλά σενάρια, ακόμη και περί διεθνούς προβοκάτσιας. Θα ακουστεί ακόμη και εκείνο περί σχέσεων των δραστών με την αμερικάνικη βάση στη Σούδα. Αρχικά, ο Θόδωρος Μπάγκαλος μιλάει ανοιχτά για δάκτυλο ακροδεξιών οργανώσεων και φωτογραφίζει τη Χρυσή Αυγή. Θόδωρος Μπάγκαλος, προθέσα από το βήμα της Βουλής, προσπάθησε να συνδυάσει τη Χρυσή Αυγή με τις πρόσφατες εμπριστικές επιθέσεις στη συναγωγή των Εβραίων στα Χανιά. Αναφέρθηκε σε δύο γνωστά στελέχη της Χρυσής Αυγής, τα οποία έχει τα ονόματά τους. Καλέσαμε τον κύριο Μπάγκαλο να μας πει τα ονόματα, αλλά δεν τα είπε. Και δεν τα είπε γιατί πολύ απλά είναι ένας κοινός συκοφάντης. Αν είστε πρόβατες πολιτικοί! Ο Σταύρος Καρεφυλάκης είναι ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής στα Χανιά και εκδότης της τοπικής εφημερίδας Παρατηρητής. Δεν κρύβει ότι στο χώρο των εθνικιστών ο αντισημιτισμός αποτελεί κριτήριο καθαρότητας. Αρνείται ωστόσο κατηγορηματικά την εμπλοκή της οργάνωσης στην πυρκαγιά της συναγωγής. Βασικό σημείο της ιδεολογίας του Χρυσή Αυγή είναι ο αντισημιτισμός. Θεωρούμε το διεθνής σιωνισμό ως το μεγάλο καρκίνωμα των λαών όλου του κόσμου. Το ότι είμαστε εμείς αντισημίτες δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε και πράξεις ποινικά κολάσιμες. Στο θέμα της συναγωγής δεν είχαμε καμία εμπλοκή εμείς. Ήταν καθαρά μια στημένη προβοκάσια, πράγμα το οποίο αποδείχτηκε. Οι ένοχοι συλληφθήκανε. Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία είχε εντολή να κλείσει γρήγορα την υπόθεση. Προς αυτό το σκοπό πιέζει όχι μόνο η εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και η σοβαρότητα σε ένα ενδεχόμενο να διαταραχθούν οι σχέσεις με το Ισραήλ. Έτσι, μέσα σε 5 μόνο μέρες, η αστυνομία θα συλλάβει 2 Άγγλους, έναν Αμερικανό και έναν Έλληνα και θα τους παραπέμψει με την κατηγορία της σύσταση συμμορίας. Καθοριστικό ρόλο στις συλλήψεις θα παίξει ο Έλληνας κατηγορούμενος. Αυτός θα ομολογήσει πρώτος. Πώς έγινε ο εμπρισμός και από ποιους. Τα άτομα που κατηγορεί είχαν γνωριστεί πρόσφατα στο παλιό λιμάνι. Όλοι δούλευαν κράχτες στα μπαράκια της πόλης. Μια δουλειά που την κάνουν πολλοί ξένοι λόγω της αγγλόφωνης πελατείας από την αμερικάνικη βάση. Οι Άγγλοι εργαζόταν ως διαφημιστές καταστημάτων, κυρίως μπαρ, στο παλιό λιμάνι της πόλης. Ενώ ο Έλληνας το είδε και αυτός ως διαφημιστής κράχτης καταστημάτων του παλιού λιμανιού. Οι Αμερικάνοι είχαν έρθει για να λάβουν μέρος σε κάποια επιμορφωτικά προγράμματα. Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Χανίων, Αρτέμιος Κουτσαφτάκης, είναι ο άνθρωπος που έβαλε τη σφραγίδα στη σύλληψη των κατηγορουμένων. Θεωρεί ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε πλήρως. Εκμεταλλευτήκαμε και το οπτικό υλικό το οποίο μαζέψαμε από τις κάμερες από τη γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε ένα άτομο, το οποίο ήταν ένας Έλληνας, τον προσαγάγαμε στην υπηρεσία μας, ηλικίας 24 ετών, εξετάστηκε αρχικά, έπεσε σε πολλές αντιφάσεις, τελικά αποδέχτηκε την πράξη του και στις δύο περιπτώσεις και ανέφερε και στοιχεία ατόμων που συμμετείχαν στους δύο εμπρισμούς. Κάποιες λεπτομέρειες ωστόσο που δεν θα μας τις πει ο αστυνομικός υποδιευθυντής. Το όνομα του 24χρονου Έλληνα δόθηκε στην αστυνομία με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στις 21 Ιανουαρίου, σημειώνοντας ότι αυτός που έκαψε τη συναγωγή είναι ο Νικήτας, ένα άτομο που δουλεύει σε συγκεκριμένο μαγαζί του λιμανιού. Μάλιστα, ο 24χρονος είναι χαμηλών νοητικών ικανοτήτων. Αυτό φαίνεται και από θεραπείες που έκανε στο παρελθόν.
Ερευνήθηκε ποιος βρισκόταν πίσω από την ανώνυμη καταγγελία και αν όχι γιατί, ένα ερώτημα που θέτηκε ο δικηγόρος του Αμερικανού κατηγορουμένου, Χρήστος Μιλωνόπουλος. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν εν πρώτης ότι δεν διερευνήθηκε από την αστυνομία η προέλευση του ανωνύμου τηλεφωνήματος, πράγμα το οποίο τεχνικώς ήταν σχετικά ευχερές εκείνη τη στιγμή. Σημειώνω βέβαια ότι η ύπαρξη ανωνύμων πληροφοριοδοτών, μολονότι κατά την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν δημιουργεί ακυρότητα, κατά την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Σύμπτωση όχι. Από τη δικογραφία λείπει άλλο ένα βασικό στοιχείο. Ο Έλληνας τα πρωινά δούλευε ως πλανόδιος διανομέας της εφημερίδας Παρατηρητής, εκδότης της οποίας είναι ο Σταύρος Καρεφυλάκης της Χρυσής Αυγής. Ο συγκεκριμένος Έλληνας δεν ήταν στο χώρο της Χρυσής Αυγής, δεν είχε καμία σχέση με το χώρο μας. Και ίσα ίσα που έχω πληροφορίες ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάποια νοητική στέρηση. Οπότε ενδεχομένως να ήταν και ένα εύκολο θύμα από κάποιους κύκλους ώστε να τον εκμεταλλευτούν στην ιστορία αυτή. Ο Θόδωρος Πάγκαλος μίλησε για προσπάθεια νομικής αρρωγής στον Έλληνα από τη Χρυσή Αυγή. Ο Καρεφυλάκης το αρνείται κατηγορηματικά. Βεβαίως, και αυτό είναι και μια γελοιότητα, διότι ακόμα και έτσι να ήταν, κάτω από αυτές τις συνθήκες και σε μια περίοδο μάλιστα που δεν είχε διαλευκαθεί η υπόθεση, με ποια λογική κάποιος από εμάς θα παρουσιαζόταν επίσημα να δώσει νομική υποστήριξη στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι μια γελοιότητα το θέμα αυτό και καλώ τον κύριο Πάγκαλο να μας πει. Τι έχει να μας πει, ποιος ήταν αυτός και τι συγκεκριμένα έκανε και πότε. Αυτές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες και το πιο δυνατό στοιχείο για την αστυνομία. Τα πλάνα θα εξεταστούν καρέ-καρέ. Εντοπίζεται μια παρέα τεσσάρων ατόμων να περπατούν στους παρακείμενους δρόμους της συναγωγής στην οδό Κονδυλάκη. Η ώρα δεν είναι συντορισμένη, αλλά υπολογίζεται ότι ήταν μετά τα μεσάνυχτα. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι μπαίνει στην πάροδο της Κονδυλάκη, όπου είναι η πρόσωψη της συναγωγής. Οι άλλοι δύο παρέμειναν στην Κονδυλάκη, κάνοντας βόλτα πάνω κάτω. Μετά από λίγο βγήκε από την πάροδο το άτομο και μίλησε στους υπόλοιπους. Ένας από αυτούς έκανε μια άσυμνη χειρονομία, κουνώντας τα χέρια εμπρός-πίσω στα γεννητικά όργανα, κάτι που θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι δείγμα επιτυχίας του σκοπού τους. Έγινε αναπαράσταση στο χώρο των εμπρησμών της συναγωγής. Στη δεύτερη περίπτωση, χαρακτηριστικά, ο Άγγλος, ο οποίος είπαμε ήταν 33 ετών, κρατώντας ένα πράσινο μπιτόνι με έφλεκτο υλικό, πήδηξε αρχικά μια περίφραξη ενός εστιατορίου το οποίο δεν λειτουργούσε, λόγω του ότι είναι καλοκαιρινό. Στη συνέχεια πέρασε σε διπλανό μπαρ, το οποίο πάλι δεν λειτουργούσε, θερινό μπαρ, και από εκεί παραβίασε το παράθυρο που ήταν ξύλινο, μπήκε στον χώρο της συναγωγής και έβαλε φωτιά με τον τρόπο που περιγράψαμε. Το μπιτόνι αυτό επισημαίνω ότι το βρήκαμε στην αυτοψία μισοκαμένο το πράσινο μπιτόνι που κρατούσε ο Άγγλος στο χώρο που είχε λάβει μέρος η πυρκαγιά. Στις φυλακές Χανίων ο μοναδικός κρατούμενος της υπόθεσης θα παραμείνει ο 34χρονος Άγγλος με την κατηγορία του φυσικού αυτούργου και της σύστασης συμμορίας. Δικηγόρος του Άγγλου είναι ο Αναστάσιος Κακατζάκης. Είναι απόλυτα πεπισμένος για την αθωότητα του πελάτη του. Αν η αναπαράσταση παραμένει για την αστυνομία το ισχυρό επιχείρημα, για τον Κακατζάκη δεν θα σταθεί στο δικαστήριο. Η αναπαράσταση βασίζεται στην ομολογία, στην κατάθεση του συγκατηγορουμένου του, η οποία, όπως είπα πριν, είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους από το ρεπορτάζ σας τους έχετε ανακαλύψει. Και δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό στην όλη υπόθεση. Γιατί σε καμία περίπτωση ο κατηγορούμενος, ο ένας εκ των δύο Άγγλων που εκπροσωπώ και θα εκπροσωπήσω στο δικαστήριο, ουδέποτε ομολόγει τη συμμετοχή του στην πράξη. Ο 24χρονος Αμερικανός κατηγορούμενος είναι ελληνικής καταγωγής. Λέγεται Πιτ Κατσιλομίτης και ο πατέρας του κατέχει ανώτερο κυβερνητικό αξίωμα στο Αϊντάχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανάμεξή του θεωρείται περίεργη, καθώς είχε σχέση με μια εβραϊκής καταγωγής κοπέλα στα Χανιά. Το κατηγορητήριο βασίζεται στο υλικό από τις κάμερες, κάτι που αμφισβητεί ευθέως ο δικηγόρος. Πλέον μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έγινε μεγάλη αναφορά στην ύπαρξη των καμερών και στην διαφορά της ώρας στην οποία στηρίχθηκε η παραπομπή στην δικαιοσύνη του κυρίου Κατσιλομίτη, μολονότι εν συνεχεία δεν έγινε καμία προσπάθεια να ερευνηθεί αν αυτές οι κάμερες λειτουργούσαν σωστά και αν το ρολόι τους είχε σωστή λειτουργία.
Όπως επίσης και ότι δεν διορίστηκε πραγματογνώμονας για να ερευνηθεί η σωστή λειτουργία των ρολογιών. Τέλος, εντύπωση προκαλεί το ότι δεν διενεργήθηκε δακτυλοσκοπική εξέταση στο σημείο, μολονότι υπήρχε κάθε λόγος να διερευνηθεί αν ο κύριος Κατσιλομίτης ήταν ή όχι στο σημείο αυτό. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται στις απολογίες τους στην ανάμειξή τους. Υποστηρίζουν ότι εκείνο το βράδυ πήγαιναν στο Bar El Mundo στην παλιά πόλη. Το βρήκαν κλειστό και επέστρεψαν. Η παρουσία του, επαναλαμβάνω, σε παρακείμενο δρόμο, όχι σε συναγωγή, σε παρακείμενο δρόμο της συναγωγής, ήταν σε ώρα κοντινή του, με το γεγονός του εμπειρισμού, αλλά όπως ανέφερε στις αρμόδιες αρχές και όπως αναφέρει και θα αποδείξει και στο δικαστήριο, έκανε μία βόλτα εκείνο το βράδυ με κάποια άλλα άτομα, επίσης, οι οποίοι επίσης κατηγορούνται, όχι όλοι από αυτούς, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς, σε ένα μπαρ στο El Mundo συγκεκριμένα, το οποίο ήταν κλειστό, γύρισε και δεν αποδεικνύει τίποτα απολύτως. Ο πληθυσμός των Εβραίων στα Χανιά απαριθμεί μόλις 9 οικογένειες. Δεν αποτελεί καν κοινότητα. Ο πόλεμος τους εξαφάνισε και οι περισσότεροι έχασαν τους τίτλους των ιδιοκτησιών στα εβραϊκά στην παλιά πόλη. Η συναγωγή λειτουργεί ωστόσο κάθε Παρασκευή και το καλοκαίρι έχει πάντα κόσμο. Η σύλληψη των κατηγορουμένων ικανοποίησε την αδελφότητα των Εβραίων στα Χανιά, ωστόσο διατηρούν ερωτηματικά. Πολλά. Θέλω να μάθω πρώτα, παραδείγματος χάρη, ο Άγγλος, γιατί έχουν κρατήσει τον Άγγλο μες στο φρέσκο. Οι άλλοι τρεις είναι ελεύθεροι. Πού έχει πάει ο Αμερικάνος που έσκασε, ας πούμε, την Ελλάδα και έλεγε, ας πούμε, πως έχει πάει στην Ιταλία. Λοιπόν, πού είναι αυτός? Δηλαδή, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία? Με διαβατήριο, αν είναι διαβατήριο, πρέπει να έχουν, ας πούμε, να έχουν βάλει, ας πούμε, μέτρα να βρούνε αυτόν. Πού είναι αυτός? Γιατί έχουν κρατήσει τον Άγγλο μέσα και όχι τους άλλους? Ή γιατί δεν τον άφησαν και αυτός ελεύθερος? Όχι, υπάρχουν ερωτήσεις. Έχω πολλές. Ο Γιάννης Τσουκάτος είναι αρχιτέκτονας, μέλος στο ΣΤΕΚΙ μεταναστών. Ένα μήνα πριν τον εμπρισμό της συναγωγής, το ΣΤΕΚΙ δέχτηκε επίθεση. Έσπασαν την πόρτα, μπήκαν μέσα, έριξαν ινόπνευμα και βάλαν φωτιά στο κτίριο. Οι εμπριστές αυτή τη φορά υπέγραψαν εκεί την πράξη τους με σβάστικες. Για τον Τσουκάτο, παρά τις συλλήψεις, η Χρυσή Αυγή έχει σχέση με τον εμπρισμό της Εβραϊκής Συναγωγής. Αν το κρίνουμε από ιδεολογική άποψη, έχει. Έχει. Γιατί ο πρώτος στόχος των εθνικοσοσιαλιστών λεγόμενων είναι οι Εβραίοι. Και μετά βέβαια όλοι οι άλλοι, μειονοτικοί. Όποιος είναι περίεργος, όποιος είναι λειτουργεί έξω από τα κάποια περιθώρια που αυτοί έχουν καθορίσει, είναι στόχος. Και βέβαια, όταν βλέπεις, ας πούμε, να αναπτύσσεται ένα νεοναζιστικό κίνημα, πάντα έχουν σαν πρότυπο αυτά που είχαν εκεί οι παλιοί διδάσκοντες, οι Εβραίοι, οι κομμουνιστές, οι ομοφιλόφιλοι, έτσι. Όλοι αυτοί είναι εχθροί μας. Ρωτήσαμε το Σταύρο Καρεφυλάκη αν χάρηκε από τον εμπρισμό της συναγωγής. Μας άφησε παγερά αδιάφορους, γιατί θεωρούμε ότι να καεί ένα ιστορικό μνημείο, δεν κερδίσαμε και τίποτα πολιτικά εμείς, ούτε κερδίσαμε το διεθνή σιωνισμό. Ούτε καταφέραμε κάποιο κύριο πλήγμα στο διεθνή σιωνισμό. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι κατηγορίες περί σύστασης συμμορίας δύσκολα θα σταθούν στο δικαστήριο. Δεν έχει αποδειχθεί το κίνητρο. Η μαρτυρία του Έλληνα θα αμφισβητηθεί με βεβαιότητα από τους δικηγόρους υπεράσπισης, ενώ κάμερες και αναπαράσταση μπορεί να αποτελούν ενδείξεις, αλλά με δυσκολία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αποδείξεις. Τότε ποιος θα μπορούσε να έχει βάλει τη φωτιά? Το ερώτημα ενδεχομένως θα συνεχίσει να πλανάται μέσα στην ιστορία της πόλης των Χανίων, ακόμη και μετά τη δίκη, ανεξαρτήτως αποφάσεων. Και ο ίδιος επιθυμεί, όπως θα έπρεπε να επιθυμούν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία, να ανεβρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι των συγκεκριμένων εμπρισμών, οι οποίοι πολύ πιθανό τώρα που μας παρακολουθούν, αν όχι να γελάνε, σίγουρα χαμογελάνε με αυτή την ιστορία. Ο Χωσέ Σαλόμ Πιμρωμάβ, ο Ιάσε Σαλόμ Αλέινου, Βεϊαλκό Ισραήλ, Βεϊμρού, Ιμρού, Αμέν. Ιάσε Σαλόμ,
יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום.